πάμε γρήγορα γρήγορα να καλησπερίσουμε μάλλον τον Νίκο Παπαδόπουλο, να μας βάλει σιγά σιγά στο κλίμα της προετοιμασίας του Άρη ενώπιση των αγώνων με τη Μακάμπη, και φυσικά να δούμε τι γίνεται και στο μεταγραφικό, γιατί νομίζω, Νίκο Παπαδόπουλο, ότι θα έχουμε εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Πιθανολογώ ότι αυτή τη βδομάδα, ναι, ίσως έχουμε κάτι παραπάνω, γιατί η προηγούμενη δεν μας προσέφερε τόσα πολλά. Είχαμε ονοματολογία, είχαμε εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με περιπτώσεις παικτών που εξετάζει ο Άρης, αλλά δεν είχαμε κάποια συμφωνία με ποδοσφαιριστή. Είχαμε βέβαια μόνο την άφηξη του Μάνου Γκαρσία, αλλά υπήρχε μια συμφωνία εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι είχε μας προσφέρει αυτή τη βδομάδα, κυρίως στην υπόθεση του κεντρικού αμυντικού που παραμένει σε πρώτο πλάνο και του επιθετικού. Αλλά ο Άρης, αυτό το οποίο δείχνει ότι θέλει να κλείσει πρώτα ως μέτωπο, είναι αυτό του στόπερ, με τον Μπαζόερ να είναι σε πρώτο πλάνο. Ναι. Αλλά χωρίς κάποια ουσιαστική εξέλιξη για την ώρα. Τουλάχιστον υπάρχουν επαφές, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά και μια διάθεση του Άρη, ειδικά με τον Μπαζόερ, νομίζω λίγο να περιμένει, γιατί και ο παίκτης φαίνεται ότι θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για να βρει μια πρόταση στην πατρίδα του, στην Ολλανδία δηλαδή, ή σε κάποιο άλλο πιο ανεπτυγμένο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Αυτός τι κάνει τώρα, είναι καλός παίκτης αυτός τώρα, τι... Αυτός, Κώστα, είναι πολύ, πολύ καλή περίπτωση. Κοίτα, για μένα από τους στόπερ που έχουν πέσει μέχρι στιγμή στο τραπέζι για τον Άρη, δηλαδή ακόμα και από τον Μιγκέθα, ή έναν ακόμα που δεν έγινε γνωστό το όνομά του, εγώ προσωπικά τον προτιμώ, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα σύγχρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να παίξει και ως αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει ακόμα και ως δεκάρι. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια τεχνική κατάρτιση. Ο Άρης του έχει κάνει από την προηγούμενη εβδομάδα και στον Έλληνα ατζέντη του μια αρκετά καλή πρόταση για τα δεδομένα του κλαμπ. Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια ο συγκεκριμένος στο εξωτερικό, αλλά για τα δεδομένα του Άρη νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο του έχει προτείνει, απλά φαίνεται ότι είναι λίγο ένα παιχνίδι υπομονής. Περιμένει και ο Μπαζόρ να δει αν θα βρει κάτι άλλο. Αν δεν βρει, τότε θα ασχοληθεί πιο σοβαρά με την πρόταση που έχει στα χέρια του από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Για το φορ, υπάρχει γενικά μια ησυχία. Ο Άρης δεν... Ο Σάντι Μίνα είχε 9, τι έγινε? Δεν θα ήταν πολύ ωραίο εμπορικά να ανακοινώ σήμερα ο Άρης τον Μίνα και να πει καλό μήνα? Καλό! παίρνεις προαγωγή στο τμήμα marketing. Ναι, 100%. Καλό! Καλό μήνα! Θα το ακούσω ο Καρυπίδης τώρα και θα το κάνει, ξέρεις. Εύκολα. Το αρέσουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό. Το αρέσουν κάτι τέτοιο. Το αρέσουν κάτι τέτοιο. Καλό και δίπλα τη φωτογραφία το μήνα. Με το μήνα τι είναι, γιατί έβλεπα φήμες διάφορα να γράφονται ότι ο παίκτης έκλεισε, ότι είναι κοντά. Εγώ δεν αποκλείω ενδεχομένω να έρθει. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει. Ούτε φαίνεται να βλέπει ακόμα τόσο πολύ ζεστά την προοπτική της Ελλάδας. Το δεδομένο είναι ότι η Θέλδα θέλει να τον ξεφορτωθεί. Δηλαδή διάβαζα και σήμερα το πρωί δημοσιεύματα στην Ισπανία, στη Μάρκα, όπου η Θέλδα καίγεται να τον διώξει προκειμένου να απελευθερώσει ένα χώρο στο δανεισμένο πασχετικό χώρο, στο Salary Cup, ναι, και να μπορέσει να κάνει μια δύο προσθήκες ακόμα. Δηλαδή αυτός και ο Σουάρετ είναι δύο πονοκέφαλοι για την Θέλδα. Και δεν φαίνεται ότι μπορεί να βρει και ομάδα στην Ισπανία. Τώρα κάτι δημοσιεύματα που λέγονται πρέπει να πάει στη Ρεάλ, γελάω. Θα πάρει τώρα η Ρεάλ το μήνα, δύσκολα. Οπότε είναι, ο παίχτης είναι δεδομένο ότι αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρέπει να φύγει εκτός χώρας. Για τον μήνα βέβαια υπάρχει στο μυαλό του και μια λογική ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα υπάρχει απόφαση από το δικαστήριο για την έβεση που έχει καταθέσει. Αυτός είναι σίγουρος για την αθωότητά του. Ότι θα αθωωθεί. Οπότε ίσως περιμένει και αυτό. Και ο Άρης ποτέ δεν τον έβγαλε το μυαλό του τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή κοιτούσε άλλες περιπτώσεις εδώ και λίγες εβδομάδες, αλλά πάντα είχε τη σκέψη του εκεί και έριχνε ματιές να δει μήπως και. Απλά είναι μια περίπτωση που για να προχωρήσει θα πρέπει να πει ο ίδιος ο μήνας στον Άρη ότι παιδιά εντάξει το βλέπω διαφορετικά, θέλω να έρθω. Μόνο έτσι. Απλά δεν κλείνει ρε παιδί μου το κεφάλαιο αυτό και όλο ας πούμε λέμε μήπως. Όχι, και... δεν κλείνει. Δεν κλείνει. Κοίτα, εγώ ποντάρω στην τρέλα του Καρυπίδη για τον μήνα. Αν να τον φέρει δηλαδή. Πρέπει και ο παίκτης να κάνει αυτό σε ένα βήμα.
προς την κατεύθυνση του Άρη. Mm. Αλλά εγώ ποντάρω και λίγο στη τρέλα του Καρυπίδη. Για την ώρα όμως δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο προχωρημένο. Και ο Άρης θα πρέπει, το κάνει βέβαια τις τελευταίες μέρες, βλέπω έτσι μια... Οι αναζητήσεις της ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι δεν είναι τόσο έντονες όσο αυτές των προηγούμενων ημερών. Ο Άρης πάει τώρα λίγο και σε παιχνίδια υπομονής, κυρίως με τον Μπαζουέρ και τον Μίνα. Γιατί και οι κρεμότητες πλέον του Άρη μεταγραφικά, αν τις βάλεις κάτω, δεν είναι πολλές. Δηλαδή ο Άρης θέλει έναν κεντρικό αμυντικό, έναν επιθετικό, υπό προϋποθέσεις έναν αμυντικό χαφ για να κλείσει μια τετράδα εκεί. Όλα αυτά μέσα στα τέλη του Αυγούστου. Αν ο Άρης περάσει στους ομίλους του Conference, τότε μιλάμε πολύ διαφορετικά δεδομένα. Και θα υπάρξει και άλλη ενίσχυση. Αν δεν περάσει όμως, εκεί θα ή θα συνεχίσει με το υπάρχον ρόστερ, ή ενδεχομένως, επειδή έχουν μαζευτεί και πολύ, να υπάρξει κάποια αποχώρηση. Αυτό το λέω εγώ περισσότερο ως αίσθηση. Δεν έχει γίνει καμία κουβέντα αυτή τη στιγμή για πόλη του ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Γιατί βλέπω πολλούς να λένε να ο Μαντσίνη, να ο Μπράμπετ, να ο Φαμπιάνο. Δεν έχει γίνει κουβέντα αυτή τη στιγμή για πώληση ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Η Μακάμπη. Τώρα από εκεί πέρα. Η Μακάμπη έχει ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο ποστάρισμα πώς θα. Ναι, με το αεροπλάνο. Βάζουν και αυτή τη τάρτερ. Oh. Και λένε, ελάτε λέει, να κάνουμε την πόλη κίτρινη. Μα αφού η πόλη είναι κίτρινη. Θα ήμουν έτοιμο να το πω. Δηλαδή, αλλά επειδή είσαι έμπειρος. Ήθελα να σε προλάβω, ναι. Έτσι, ναι. Αλλά δεν ξέρω μάλλον η πόλη είναι ήδη κίτρινη. Η πόλη του Θεού, okay. Μια πόλη, μια ομάδα κτλ. Ναι. Αυτό ναι. Ακριβώς. Ετοιμάζουν και αυτοί για το ταξίδι της επόμενης εβδομάδας στην Θεσσαλονίκη. Ενώ εντάξει, ο Άρης ετοιμάζεται για το δικό του Τετάρτη το πρωί, νωρίς, 8 η ώρα πετάει το τσάρτερ της ομάδας για το Τελ Αβίβ. Και περιμένουμε την. Τι 8 την Τετάρτη? 8 το πρωί. Ναι. Άρα θα φτάσει εκεί 11. Άρα. Θα φτάσει εκεί 11. Δεν το έχω κάνει το ταξίδι, οπότε εσύ ξέρεις καλύτερα λογικά. Νομίζω σίγουρα έχεις πάει, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις πάει. Βέβαια, με Μακάμπι, αλλά στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Ωραία πολύ. Φοβερή. Ωραία πολύ. Σαν Αμερικάνικη στην Καλιφόρνια. Μια χαρά. Μια ναι. Χαρά. Περιμένουμε να βρει με κοκοφίνικες και τα λοιπά. Α, ωραία. Βέβαια. Και, κάποιους περίεργους με καφέ στολές και πολυβόλα στα χέρια, αλλά εντάξει, οκ. Δεν... Εντάξει, αυτά τώρα λεπτομέρειες. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι αύριο να καταλήξουμε μόνο στο πλάνο του για το μάτι της Πέμπτης. Αύριο θα γίνει γνωστή η αποστολή. Σήμερα στην πρωινή προπόνηση πολλά για την ώρα που ό,τι μαθαίνω δεν έκανε ο προπονητής του Άρη. Υπάρχουν κάποιες ανοιχτές θέσεις σε όλες τις γραμμές, είναι η αλήθεια, και στην άμυνα, τα πλάγια μπακ του που έχουν αρκετές πιθανότητες σε Μπακατά και Πίρσιμα να πάρουν φανέλα βασικού. Ναι. Φαμπιάνο Μπράμπετς δεν κουνιούνται, έτσι δεν έχεις κι άλλους αυτή τη στιγμή πρώτη γραμμή για να βάλεις τα στόπερ. Ο Κουέσα στο τέρμα. Ένα παρτενέρ για τον Ντουκουρέ ψάχνει στα χαβ. Η λογική λέει Νταμπό πλέον με την επιστροφή του Ματέο Γκαρσία. Εγώ δεν αποκλείω μια έκπληξη με τον Αργεντινό. Ναι. Και παίζει ρόλο γενικά και το σύστημα το οποίο θα επιλέξει, διότι σκέφτεται πολύ πιο έντονα πλέον τη χρησιμοποίηση ενός 4-2-3-1. Δεν λέω θα το κάνει σίγουρα, αλλά μετά από το πρώτο μάτι με την Γκόμελ, που η ομάδα ήταν ουσιαστικά περασμένη και άρχισε ο Άρης να έχει στο μυαλό του περισσότερο το πρώτο μάτι με τη Μακάμπη, ναι. Έπεσε ο τραπέζι το 4-2-3-1. Γιατί και η Μακάμπη είναι μια ομάδα η οποία γεμίζει πολύ το κέντρο της. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, ο Βλαντανίδη. Και το 4-4-2 δεν κουμπώνει τόσο καλά. Ακόμα και με τον τρόπο που το παίζει ο Μπούργος. Οπότε πέρα από τη διάταξη είναι πιθανό να έχουμε και αλλαγές σε πρόσωπα. Στην επίθεση η Γκρέι και η Τούρμπε νομίζω ότι δεν κουνιούνται ούτε αυτοί. Και υπάρχουν άλλες δύο θέσεις εκεί. Ο Μαντίνη διεκδικεί μια θέση στην δεκάδα και ο Καμάσο με τον Πάλμα. Δηλαδή είναι τρεις παίκτες για δύο θέσεις μετά. Η δική μου λογική λέει Μαντίνη και Πάλμα. Να πλησιώσει τον Τούρμπε σε μια τριάδα πίσω τον Γκρέι. Γιατί και ο Καμάτσο δεν φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο. Ο Πάλμα με το Μαντίνε σε καλή κατάσταση το δείξανε και στο δεύτερο παιχνίδι με τους Λευκορώσους. Οπότε είναι και ένα μάτσο το οποίο επειδή αντιμετωπίζει ο Άρης μια σοβαρή ομάδα, ποιος πολύ πιο σοβαρή, μην προσπαθεί ναι, εντάξει. Από την Γκόμελ. Ναι, από την Γκόμελ και πιο έμπειρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και με ένα καλό προπονητή και με ένα καλό υλικό. Νομίζω ότι το σωστό σε αυτή την πάση για τον Άρη είναι να πάει στις πιο έτοιμες επιλογές ποδοσφαιριστών που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Και οι πιο έτοιμοι είναι οι παλιοί. Σε κάποιες θέσεις αναγκαστικά θα πας και σε καινούριο, όπως αριστερά τη άμυνα με τον Πίρσμαν
ή στην επίθεση με τον Γκρέι, γιατί δεν έχει κι άλλον επιθετικό. Ναι. Αλλά στις υπόλοιπες, επειδή μιλάμε για παιδιά που είναι, έχουν μεγαλύτερο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας, μπορεί να σου δώσουν περισσότερα τρεξίματα, περισσότερες εντάσεις, ξέρουν καλύτερα την ομάδα, νομίζω ότι ο Μπούλος προσανατολίζεται προς τα εκεί, αλλά θα περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να δούμε πού θα κάτσει μπίλια, να το πω έτσι. Για τον Αργεντινό τεχνικό όσον αφορά την εντεκάδα. Είπαμε... Η του Άρη, ναι. Ναι. Οι φίλοι του Άρη. Όσοι προλάβουν, γιατί πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιες ανοιχτές θέσεις στο charter, μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ και στην ανακοίνωση που έβγαλε την Παρασκευή για λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να κλείσουν θέσεις στο charter, το οποίο φεύγει την Τετάρτη. Θα πάνε, θα πάνε. Έχει κάποιους που θα πάνε. Έχει και κάποιους άλλους που θα πάνε μόνοι τους με άλλο. Αν θα πάνε σε όλο, εντάξει, πάνε. Ότι έχουν κανονίσει, ρε παιδί μου, ναι, με άλλη πτήση και τα λοιπά, άλλα ξενοδοχεία, αλλά θα πάνε. Κοίτα, κάποιοι θα πάνε αυθημερών. Δηλαδή θα πάνε πρωί, γυρίζουν σε βράδυ, θα πάνε την Πέμπτη το πρωί και θα γυρίσουν την Παρασκευή. Ο Άρης φεύγει Τετάρτη πρωί και γυρίζει Πέμπτη βράδυ. Δηλαδή μετά το τέλος του αγώνα απευθείας η αποστολή θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα κάτσει δεύτερο βράδυ στο Τελαβίβ. Και αυτό ισχύει για όσους θα είναι στο τσάρτερ της ομάδας. Για το συγκεκριμένο ταξίδι. Η Μακάμπη τι κάνει τώρα, έχουν λίγα προβλήματα, τι μαθαίνω, κάτι εκεί, έχει λίγη κάτι, μουρμούρα. Το θετικό για την Μακάμπη και τον Ήλιξ είναι ότι τρέχει ο Ζάχαρη. Αγωνίστηκε σε ένα φιλικό, καλός παίχτης, εντάξει, δεν είναι 100% έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει στο μάτι της Πέμπτης, να σου πω την αλήθεια. Ο άνθρωπος με παίρνει τώρα, θα μπορούσε να μου πει η αλήθεια, αλλά θα τον πάρω μετά. Ο καλύτερος σου παίκτης δεν είναι δυνατόν να μην παίξει, τόσο σοβαρό πρόβλημα έχει. Έχει κάνει χείρι στο γόνατο. Και ήταν κάμποσο καιρό έξω. Κοίτα, Μακάμπι, από τις δηλώσεις του Ήβιτς κυρίως, βγαίνει μια δυσαρέσκεια για την εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ναι, μεν απέκλεισε τη Ζήρα, αλλά δεν είναι ότι έκανε και την τρελή εμφάνιση, που είναι και φυσιολογικό γιατί είναι ακόμα νωρίς για τη Μακάμπι. Η Μακάμπι είναι στην ίδια φάση με τον Άρη. Το πρωτάθλημα της ξεκινάει 20 Αυγούστου. Είναι στην ίδια φάση οι δύο ομάδες τώρα στο κομμάτι της προετοιμασίας τους και της αγωνιστικής τους ετοιμότητας. Και ο Ήβιτς με τις δηλώσεις του, μόνο που δεν είπε ότι ο Άρης είναι φαβορί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι ένας προπονητής τόσο παλιά σκέψης που θα προσπαθήσει να κινήσει τον αντίπαλο και δεν νομίζω ότι και ο Άρης, να το πω έτσι λαϊκά, θα φάει από τις δηλώσεις του Ήβιτς. Έχει κάποιες απουσίες, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές. Έχει μια ομάδα που παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη διάταξη, το 4-3-3 που βλέπουμε στην Ευρώπη. Έχει μια πολύ καλή τριάδα στο κέντρο, μέλος της οποίας είναι και ένας παλιός γνωριμός μας, ο Ιγιάλ Γκολάσα. Ο Γκολάσα. Ο Γκολάσα και πρόεδρο Τζάκα Κελίδη. Και Κελπέκι βοηθό προπονητή των ατοφυλάκων, νομίζω κάτι τέτοιο. Αυτό δεν το έδωσα. Ναι, ο Χρήστος Κελπέκης, ναι. Και παίκτης που σίγουρα, τον οποίο σίγουρα πρέπει να προσέξει ο Άρης είναι ο Μπράντλι. Τώρα ο τόνος δεν ξέρω που μπαίνει, θα το δούμε. Μπράντλι Κούβας ή Κουβάς. Είναι... Ο αγαπημένος μας παίκτης είναι αυτός από τώρα. 100%. Τι θέση παίζει? Εξτρέμ, ο καλύτερος μας φίλος. Τον έστειλε στον Κουβά και τα λοιπά. Ο Μπράντλι Κούβας ή Κουβάς, λοιπόν, ο οποίος είναι από το Κουρασάο. Κούβας. Winger μεσοπιθετικός. Πολύ καλός παίκτης ο συγκεκριμένος και τον είναι από τους παίκτες που έχει ξεχωριστεί. Πολύ σαν άνθρωποι του Άρη στο σκάουτινγκ που έχουν κάνει μέχρι στιγμής στη Μακάμπι. Μαζί με το πολύ σφιχτό της καλό της κέντρο, το Γιωβάνοβιτς μπροστά τον επιθετικό. Ναι. Ο Άρης έχει το καλό είναι ότι η Γκόμελ με τον τρόπο εξελίχθηκε το πρώτο μάτς με την Γκόμελ τον βοήθησε ώστε από νωρίς να αποκτήσει μια πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή ο Άρης πλέον μετά από μια εβδομάδα και κάτι παραπάνω με λιγότερη Μακάμπι έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι. Από αυτά τα τρία επίσημα παιχνίδια της σεζόν που έχει με τη Μακάμπι. Δηλαδή ένα για το Super Cup στο Ισραήλ και δύο παιχνίδια για την Ευρώπη. Δεν είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Αλλά έχει μια εικόνα, δεν μπορείς όμως να είσαι και απόλυτα σίγουρος πώς θα το προσεγγίσει ο Ήβιτς το μάτι της Πέμπτης. Γιατί έχει δείξει, έχει παίξει στο Ισραήλ, παίζει με 4-2-3-1. Στην Ευρώπη παίζει με 4-3-3. Εντάξει, έχει μικρή διαφορά, ανάλογα από πού τοποθετείται ο μεσοεπιθετικός, να το πω έτσι. Απλά στο 4-3-3 του Ήβιτς υπάρχει ένας μονός χαφ και δύο εσωτερικοί μέση. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή έχει μια απόσταση στο 4-2-3-1 ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο Ήβιτς. Το 4-3-3.
Πάρα και μια πολύ καυτή ωραία έδρα φυσικά, που και αυτή είναι ένα θέμα για τον Άρη, την Πέμπτη, το Bloomfield, που αναμένεται να είναι γεμάτο. Ναι, είναι κάνουμε, δύσκολη αποστολή. Θα κάνουμε ρεπορτάζ γι' αυτό, αλλά, ναι. Είναι δύσκολη αποστολή, αλλά δεν είναι ανέφικτο για τον Άρη σε καμία περίπτωση. Σωστά. Ωραία, Νικό, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για το ρεπορτάζ. Αυτά. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.